Λέω, δεν με είπες και το Αλεξάνδρα εμένα, ακόμα. Είμαστε εδώ ως Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Ίσων για να σταθούμε απέναντί σας με καθαρότητα και συνέπεια, δείχνοντας ακριβώς αυτό που λέγαμε και προεκλογικά, ότι κριτήριο των επιλογών μας, των θέσεών μας και των ψήφων μας είναι οι ανάγκες των κατοίκων. Και στεκόμαστε απέναντι στους κατοίκους της περιοχής που αγωνίζονται όχι μόνο με τις λάσπες, αλλά αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους στη ζωή. Είναι αδιαφυσβήτητο το γεγονός ότι οι ανεμογεννήτριες έχουν τεράστια ευθύνη και επίδραση στην αύξηση των πλημμυρικών φαινομένων. Το λένε πια όλοι, ακόμα και αυτοί που ήθελαν να το κρύψουν. Αυτό που πρέπει να απαντήσουμε είναι γιατί, ενώ η επιστήμη και η τεχνολογία είναι στα ύψη, γιατί λοιπόν οι ανεμογεννήτριες, που είναι στοιχείο της ανάπτυξης όπως λένε και έτσι είναι, γεννούν πλημμυρικά φαινόμενα και καταστρέφουν ζωές και κόπους των ανθρώπων. Γιατί υπάρχει άναρχη ανάπτυξη, άναρχη τοποθέτηση, πάντα με κριτήριο τι βολεύει τον επιχειρηματία και πάντα με κριτήριο το υψηλότερο κόστος της επιχείρησης. Γι' αυτό δεν δεσμεύεται η επιχείρηση να φτιάξει αντιπλημμυρικά έργα όπως θα έπρεπε και γι' αυτό και το κράτος και το πολιτικό προσωπικό που την υπηρετεί σε όλες τις πλευρές και στις κυβερνήσεις και στους δήμους και στις περιφέρειες δεν κάνει αυτά τα έργα πάλι στη λογική κόστους ωφέλους που το έχετε ακούσει τόσες φορές σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Στην υγεία, στην παιδεία, στην πρόνοια. Είναι αδιαφυσβήτητο επίσης το γεγονός ότι ακόμα και τώρα που οι κάτοικοι της περιοχής μαζεύουν τις λάσπες χωρίς καθόλου ντροπή φέρνουν τις ανεμογεννήτριες χωρίς καν τα προσχήματα της καθυστέρησης ενός μήνα, δύο μηνών. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι στην ουσία νιώθουν ισχυροί. Εκμεταλλεύονται και τον ανθρώπινο πόνο, εκμεταλλεύονται και αυτό που νομίζουν υποχώρηση της αγωνιστικότητας του κόσμου και σου λέει θα τις φορέσουμε τις ανεμογεννήτριες γιατί κανείς δεν θα τη δράσει. Είναι επίσης αδιαφυσβήτητο το γεγονός ότι το κράτος έχει βρει, μάλλον έχει γίνει ένα κουβάρι και έχει βρει τρόπους για να περνάει τις επιλογές του. Συνεχίζοντας αυτό που είπε ο Δημήτρης Ματζουράτος πριν για το ότι η περιφέρεια γνωμοδοτεί και αποκεντρωμένη ψηφίζει ή εγκρίνει, αυτό δεν είναι κάτι τυχαίο. Αυτό είναι μια θεσμική λειτουργία του ίδιου του κράτους που έχει μεταρρυθμιστεί με όλους τους νόμους, μεταφέροντας ουσιαστικά εξουσίες στην περιφέρεια και στους δήμους και πίσω από τη λογική το τοπικό πρόβλημα είναι άλλο από το πολιτικό. Ο κόσμος ψηφίζει με τη συμπάθειά του, με την αγωνία του, με την αγάπη του για τον τόπο, το γείτονά του και το φίλο του και χωρίς πολιτικά χαρακτηριστικά. Όμως το να γνωμοδοτεί η περιφέρεια δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη ότι ακόμα και γνωμοδοτώντας μπορεί να πει ένα μεγάλο όχι σε αυτό το έγκλημα και να συστρατευτεί με τον αγώνα των κατοίκων. Αυτό όμως δεν το κάνουν. Αλλά όλοι τους, και οι τωρινοί και οι προηγούμενοι, κρύβονται πίσω από τις αρμοδιότητες, τα όρια που τους βάζουν, τις γνωμοδοτήσεις και το μπαλάκι των ευθυνών και βγαίνουν όλοι αθώοι. Και η κολυμπήτρα του Σιλοάμ είναι πάντα το πρόβλημα. Όταν δηλαδή έχουμε πρόβλημα, πλημμύρα, σεισμών, ανεμογεννητριών, λέμε τώρα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί γιατί έχουμε το πρόβλημά μας. Όλοι μαζί θα είμαστε στον αγώνα. Αλλά δεν μπορεί και δεν πρέπει να ξεχάσουμε τις αιτίες και τους υπεύθυνους που ανοίγουν το δρόμο για τα προβλήματά μας. Γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας. Αγαπητοί φίλοι, εγώ θα έλεγα και συντοπίστες, θα μπορούσα να πω και ας μείνουμε από την Κεφαλονιά, αλλά έτσι νιώθουμε τώρα πια εδώ στα Ιόνια. Αυτό που μας ενώνει είναι το συμφέρον της λαϊκής οικογένειας.
Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι το συμφέρον των λίγων, των ισχυρών, των χορτάτων εξυπηρετείται από περιφερειάρχες, κυβερνήσεις και δημοτικές αρχές που ορκίζονται και στηρίζουν τη λογική της ανάπτυξης με κριτήριο το κέρδος. Αυτό το λέω και κλείνω με αυτό, όχι γιατί θέλουμε να απογοητεύσουμε ή να μειώσουμε έναν αγώνα, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι ο αγώνας είναι σκληρός, δεν αρχίζει και δεν τελειώνει σήμερα ή χτες και έχει πολύ δρόμο μπροστά του, αν ξέρουμε ότι με αυτό που βλέπουμε πίσω μας έχουμε απέναντί μας το κεφάλαιο με πολλές πλευρές. Γιατί ακόμα κι αν κάποιος πει ότι δεν θα τις πάρει αυτές τις ανεμογεννήτριες, κανένας υπουργός, καμία περιφερειάρχης, μην το πιστέψουμε αμέσως. Μπορεί να κρύβονται από πίσω άλλα συμφέροντα μεταφοράς σε άλλες επιχειρήσεις του ποιος θα κάνει το αιωλικό πάρκο. Αυτό που είναι καθαρό είναι ότι όλοι τους αυτοί είναι με τα συμφέροντα των μεγάλων. Το κρίσιμο λοιπόν είναι ο αγώνας αυτός εδώ να συνεχιστεί, να μαζικοποιηθεί, να συμβάλλουμε όλοι με τις δυνάμεις μας όπου και αν βρισκόμαστε και με το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί και να ενώσουμε αυτό τον αγώνα κατά τη γνώμη μας και με το αίτημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης της περιοχής μας. Αυτό δεν μπορεί να το αφήσουμε στο απειρόβλητο. Ακόμα κι αν οι ανεμογεννήτριες αυτές δεν κατέβουν, ακόμα κι αν αυτό τον αγώνα τον χάσουμε σήμερα, θα τον κερδίσουμε αύριο, όμως δεν μπορεί να υποχωρήσουμε, όχι μόνο από τις αποζημιώσεις, αλλά και από την απέτηση ότι τα έργα στην Πύλαρο πρέπει να γίνουν. Και λεφτά υπάρχουν για αυτά τα έργα. Απλώς δίνονται σε άλλους. Αυτό κατά τη γνώμη μας πρέπει να είναι το διακύβευμα των αγώνων που πρέπει να ενισχυθούν, να δυναμώσουν, να κλιμακωθούν γιατί αυτό υπολογίζουν και αυτό φοβούνται. Και να πω και κάτι συμπληρωματικά, δεν ξέρω, το είπε ο Σταύρος πριν, πέρασε ήδη νόμος στη Βουλή, χτες προχτές, συζητήθηκε, μπορεί και να ψηφίστηκε ήδη τώρα που είμαστε εδώ, για να δούμε το παιχνίδι πώς παίζεται, που ακόμα και τα αντισταθμιστικά ωφέλη που μας τα δίνουν για να μας εξαγοράσουν κάθε φορά, ψήφισε η κυβέρνηση να μην πηγαίνουν στις περιοχές που είναι τα αιωλικά πάρκα. Νομίζω ότι κάποιοι μπορεί να το ξέρετε αυτό. Μέχρι σήμερα υποτίθεται ότι πηγαίναν στις περιοχές. Άσχετα ένας κακός δήμαρχος το μοίραζε σωστά ή όχι, το νόμιμο ας πούμε ήταν να το παίρνουν οι περιοχές. Τώρα αυτό άλλαξε. Θα πηγαίνει στο Δήμο, όχι όμως με την υποχρέωση να τα δώσει στις περιοχές, αλλά να τα κάνει ό,τι θέλει, άρα να καλύψει τρύπες που γεννάει η υποχρηματοδότηση, που γεννά το πρόβλημα που έχουν οι επαγγελματίες από το COVID, από την αναδουλειά, από αυτό, που θα μας βάλει να ξαναπληρώσουμε 7 και 8 φορές τους φόρους μας και να βάζει λακκούβες ή ό,τι άλλο θελήσει σε ανταποδοτικά, σκουπίδια κτλ. Από τα αντισταθμιστικά ωφέλη, γιατί βλέπουν πιο μπροστά. Άρα μαζί μας δεν είναι. Όλοι μας είμαστε μαζί με τον κοινό αγώνα για το κοινό συμφέρον και εμείς αυτό ήρθαμε να δηλώσουμε ανοιχτά εδώ με τη φυσική μας παρουσία στους κατοίκους της Αγίας Εφημίας και της Κεφαλονιάς για τον αγώνα που δίνουν και που θα είναι μεγάλος το επόμενο διάστημα. Καλή συνέχεια στον αγώνα και καλή δύναμη.